Μετά το κλείσιμο της ρωσικής τρόφιγγας σε Βουλγαρία και Πολωνία, οι ηγέτες της Ευρώπης κατηγορούν τη Μόσχα για διεξαγωγή ενεργειακού πολέμου κατά των συμμάχων της Ουκρανίας στον πόλεμο. Ministerstvo energetikata ima jasen plan za действие, включително готов план за алтернативни източници. Спирането на газа от Газпром е грубо нарушение на техния договор и е шантаж за използване на извън договорен план за плащане в рубли. Россия была и остается надежным поставщиком энергоресурсов своим потребителям. И Россия остается приверженным своим обязательствам по контрактам. Η πολωνική κυβέρνηση επιμένει ότι η ρωσική απόφαση δεν επηρεάζει την παροχή αερίου στη χώρα και κανένας από τους πολίτες δεν θα επηρεαστεί από τις ελλείψεις. Czy właśnie do ogrzewania też i wody bieżącej choćby, że na pewno nie będzie takiej sytuacji, że będą mieli gaz odcięty, czy że będą jakiekolwiek braki dostaw. Poradzimy sobie z tym problemem. Цього тижня керівництво Росії почало нову серію енергетичного шантажу європейців. Рішення обірвати постачання газу в Польщу і Болгарію – черговий аргумент на користь того, що ніхто в Європі не може сподіватись на збереження будь-якої нормальної економічної співпраці з Росією. Εν αναμονή λοιπόν της απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πώς θα πληρώσει το ρωσικό φυσικό αέριο, ήδη μερικές από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές ενεργειακές εταιρείες κάνουν κινήσεις προς την κατεύθυνση πληρωμών σε ρούβλια. Δημοσίευμα των Financial Times θέλει διανομής αερίου από τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ουγγαρία και τη Σλοβακία να ετοιμάζονται να ανοίξουν λογαριασμούς στην Gazprom σε ρούβλια. Στα última decisión de Rusia, como le digo, no hará sino acelerar el que Europa se reconvierta a energías verdes. Και να κρέουν dependencias ή και να ατέντεν contra el clima. Πηγές του Bloomberg από την Ιταλική Ενεργειακή Εταιρεία Eni, από τους μεγάλους πελάτες της Gazprom, αξιολογεί τις επιλογές της και σκέφτεται και εκείνη άνοιγμα λογαριασμού σε ρωσικό νόμισμα. Nie tylko nie ugniemy się przed tym szantażem, ale chcę zapewnić moich rodaków, że to działanie ze strony Putina, ze strony Kremla, nie wpłynie na gospodarstwa domowe, nie wpłynie na sytuację Polski. Με το Βλαντιμίρ Πούτιν έχει καταστήσει σαφές ότι οι μη φιλικές προς τη Ρωσία χώρες θα πρέπει να πληρώνουν σε ρούβλια το φυσικό τους αέριο. Η Gazprom τώρα προειδοποιεί για διακοπή παροχής και σε άλλες χώρες. Υπό το πρίσμα αυτό, η κυβέρνηση Σόλτς στη Γερμανία ανακοινώνει έκτακτα μέτρα για την ενεργειακή κρίση, όπως καταβολή εφάπαξ επιδόματος και μείωση φορολογίας στα καύσιμα.